Λοιπόν, Ιωάννα, τα συναισθήματά σου, πώς νιώθεις, πώς αισθάνεσαι? Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Κάθε χρονιά είναι σαν την πρώτη φορά του πρωταθλήματος. Θέλουμε κάθε χρόνο το πρωτάθλημα. Αυτό συνεχίζουμε, αυτό θα είναι ο στόχος μας. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός είχε μια απώλεια με τη Σαμπατέλ στο τελικό, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι απώλεια, γιατί η Σαμπατέλ είναι τρομερή ομάδα. Αλλά είχε μια απώλεια κυπέλου, κάτι που δεν ήταν στο πρόγραμμα, μπορεί να πει κάποιος, με βάση τα στάνταρ σας. Σήμερα έδειξε ποιος είναι ο Ολυμπιακός, 3-0, εύκολα. Και φαντάζομαι τα συναισθήματά σας πώς ήρθαν από το χαμένο κύπελο στο σήμερα. Εντάξει, ποτέ δεν είναι εύκολο ένα παιχνίδι. Εμείς το έχουμε κάνει εύκολο με τη σοβαρότητά μας και έτσι όπως παίζουμε. Αλλά κάθε αντίπαλος είναι άξιος. Εντάξει, χάσαμε το κύπελο, μας στενοχώρησε πολύ, αυτό μας πείσμωσε. Γι' αυτό βγάλαμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε σε αυτά τα 3 παιχνίδια. Θέλω λίγο να μου πεις, επειδή ο Ολυμπιακός είχε μια τερματοφύλακα τέτοια Μαντοπούλου, έφυγε. Φέτος ήσουν εσύ και τα πήγες πάρα πολύ καλά. Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό? Ευχαριστώ πολύ. Προσπαθώ, όλα τα χρόνια προσπαθώ να δείχνω ότι αξίζω και ελπίζω, έτσι όπως είπες, να τα καταφέρνω. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.